Ισραήλ σήμερα, και από την ελληνική πλευρά ο κύριος Τσιγουρής από το Μέγκα θα κάνει την τρίτη ερώτηση και η τέταρτη ερώτηση από τον κύριο Φασούλα από την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε, Πρωθυπουργέ Τσίπρα. Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους πριν από μερικές εβδομάδες. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η κυβέρνησή σας και εσείς θεωρείτε ότι θα αναγνωρίσετε την Παλαιστίνη ως Παλαιστινιακό κράτος, και θα κάνω την επόμενη ερώτησή μου στα εβραϊκά. ליישובי העוטף, עד ליישובים ממש. השאלה שלי הערב הזה, מה אתה אומר לתושבי עוטף עזה, לאחר שלפני שנה וחצי, בסיום מבצע צוק איתן, אמרת להם שחמאס מורתע לאחר 50 יום לחימה וכמעט 70 הרוגים, הערב הזה כשהם שומעים את המנהרות שוב מתחת למיטותיהם. תודה. όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ. Ταυτόχρονα διατηρεί παραδοσιακές σχέσεις φιλίας με τον Παλαιστινιακό λαό. Είναι γνωστές εξάλλου οι πάγιες ελληνικές θέσεις όσον αφορά την ανάγκη να υπάρξει το συντομότερο δυνατό μία λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα, μία λύση που θα προκύψει μέσα από το διάλογο, μια λύση στις διαφορές που έχουν προκύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση της λύσης, η Ελληνική Βουλή, όπως το είχαν πράξει ήδη και άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, υιοθέτησε ψήφισμα που αφενός υποστηρίζει την προοπτική αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, αφετέρου όμως υπογραμμίζει τη σημασία των απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, καλώντας μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή διπλωματική προσπάθεια για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Τούτο, κατά την άποψή μου, αποτελεί και έναν επιπρόσθετο λόγο για να επαναλάβω άλλη μια φορά, έναν επιπρόσθετο λόγο ώστε η χώρα μας, η Ελλάδα, να παίξει έναν ρόλο επικοδομητικό στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη βελτίωση του κλίματος. Αυτή είναι η διάθεσή μας. Βεβαίως, στο βαθμό που και οι δύο πλευρές το επιθυμούν. Και θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπα και πιο πριν. Είναι σταθερή η πεποίθησή μας ότι μία βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από ένα απευθείας, ουσιαστικό, ειλικρινή και θαραλέο ειρηνευτικό διάλογο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. במבצע צוק איתן החמאס תקף את ישראל והוא הרגיש את נחת זרוענו. אנחנו פעלנו בעוצמה רבה. מאז ראינו שהוא נזהר מאוד לתקוף את ישראל, לא יורה רקטות, הוא פועל נגד אלה שמנסים לירות עלינו. Λοιπόν, ακούμε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου στα Ισραηλινά. Φυσικά δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Οπότε είναι καλό σε αυτή την χρονική στιγμή να κάνουμε μια σύνοψη των όσων υπόθηκαν τόσο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όσο και από τον